Επιστρέψαμε και για σήμερα με την τελευταία μας καλεσμένη, την Καλλιρόη Παπαδοπούλου, η οποία συμμετέχει σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και έχουμε τη χαρά να την έχουμε και στο φεστιβάλ μας φέτος. Γεια σου, Καλλιρόη. Καλησπέρα. Μαζί μου έχω τα ζυζάνια τον Κωνσταντίνο και τον Ιάσονα, οι οποίοι θα κάνουν μερικές ερωτήσεις στην Καλλιρόη. Θα ήθελα να ξεκινήσω εγώ πρώτα, που είδα τις δράσεις σας με τα παιδιά και θα ήθελα να ρωτήσω κυρίως ποιο ήταν το κίνητρο να δουλέψετε με τα παιδιά σε ένα θέμα, ας πούμε, να δουν την όπερα, και που είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, αυτό που κάνετε, και τι σας όθησε να προσπαθήσετε να προωθήσετε στα παιδιά αυτές τις δράσεις της λυρικής σκηνής. Ναι, εμείς είμαστε τμήμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, οπότε έτσι κι αλλιώς υπαγόμαστε στην όπερα. Η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει την όπερα και έχει και το μπαλέτο της. Οπότε κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινωνικές δράσεις, τα οποία κυρίως έχουν ως αφορμή την βάση και τον πυρήνα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και γι' αυτό ασχολούμαστε πάρα πολύ με τη μουσική και ασχολούμαστε και με το χορό. Και κάνουμε και σε παιδιά αλλά και σε ομάδες ενηλίκων. Και πέρσι το καλοκαίρι είχαμε έρθει εδώ και είχαμε συνεργαστεί και με την Ηρώτη Ρίγα στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ολυμπίας. Οπότε έτσι γνωριστήκαμε και είπαμε μήπως διευρύνουμε τη συνεργασία και ξεκινήσουμε και μια νέα συνεργασία και με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου το δικό σας. Με την οποία συμμετέχετε με μια ταινία, μια μέρα στην όπερα, το λέω, αν θυμάμαι καλά. Ναι, είναι η Λυρική Μικρομικάδες, είναι ένα πρόγραμμα που το κάνουμε για δεύτερη φορά και ουσιαστικά καταγράφει μια ομάδα εφήβων, είναι παιδιά γυμνασίου, το backstage της όπερας και συγκεκριμένα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Δηλαδή μπήκαμε σε πρόβες, μπήκαμε στο backstage, είδαμε τους τεχνικούς, είδαμε αποθήκες φροντιστηρίου, είδαμε αποθήκες του ενδυματολογικού τομέα και είδαμε και πρόβες από μπαλέτο, πρόβες της χοροδίας και όλο αυτό το κατέγραψαν τα παιδιά και αποτελεί και ουσιαστικά το θέμα της μικρού μήκους. Δουλεύοντας λοιπόν και στην Εθνική Λυρική Σκηνή και δημιουργώντας και αυτή την ταινία, ποιες θα λέγατε ότι είναι οι διαφορές ή τα κοινά βασικά μιας παραγωγής μιας ταινίας και ενός θεατρικού έργου? Ναι, είναι πάρα πολλές οι διαφορές. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική η γλώσσα το ένα μετά, όπως είναι και τελείως διαφορετικό και το θέατρο από την όπερα. Δηλαδή το καθένα έχει τη δική του γραφή. Σίγουρα η ταινία, το πάρα πολύ βασικό στοιχείο της είναι ότι είναι ότι αυτό που αποτυπώνεται μένει σταθερό για πάντα, ενώ είτε σε οποιαδήποτε άλλη, ας πούμε, μορφή τέχνης όπως είναι η όπερα και το θέατρο και η μουσική, μία live, ας πούμε, παράσταση είναι κάθε φορά κάπως διαφορετική, σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Κωνσταντίνα. Ωραία. Πού βρίσκεται τη διάθεση να ασχοληθείτε και να δημιουργήσετε αυτό? Μας αφορά πάρα πολύ το αντικείμενο φυσικά της τέχνης και ασχολούμαστε πάρα πολύ με προγράμματα που βασίζονται σε όλα αυτά και σίγουρα μας ενδιαφέρει πολύ να φέρνουμε σε επαφή και ομάδες παιδιών αλλά και ενηλίκων, να έρχονται σε επαφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο με έναν τρόπο που ίσως να μην το είχαν φανταστεί. Οπότε είναι κάπως σαν να συστήνουμε την όπερα από την αρχή, ή το θέατρο από την αρχή, ή το μπαλέτο από την αρχή, ή το χορό από την αρχή, με λίγο διαφορετική ματιά. Δηλαδή προσπαθούμε να τους δείξουμε και μέσα από ένα άλλο πρίσμα πώς λειτουργούν όλα αυτά. Μπορεί να έχουν κάποιες παγιωμένες απόψεις για το τι είναι όπερα και προσπαθούμε να τους δείξουμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να είναι και κάπως διαφορετικό από αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Ωραία. Υπήρχαν φορές που λέγατε να τα παρατήσετε λόγω ότι είναι πολύ δύσκολο και μετά αλλάξετε γνώμη και είπατε δεν θα τα παρατήσω για ένα χαρούμενο αποτελέσμα. Πολλές φορές. Φαντάζομαι όλοι αναρωτιόμαστε κάποια στιγμή ότι πόσο αξίζει και αυτά, γιατί ναι, οι δυσκολίες είναι μεγάλες και αξιολογούμε πάντα τα δεδομένα ανάλογα με τη στιγμή που είναι ο καθένας μας ή η καθεμιά μας, αλλά σίγουρα είναι ένα φοβερά γοητευτικό πεδίο. Εγώ νιώθω πάντα πολύ ευγνώμου που είμαι σε αυτό, που είμαι πολύ μικρή, που έχω μπλεχθεί με πάρα πολλούς οργανισμούς και φορείς
και έχω περάσει από διάφορα πόστα. Είμαι κυρίως στην Αθήνα, πάντα μου δίνει νέο κίνητρο. Και τώρα τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαστε και με ομάδες και παιδιών, είναι τελείως διαφορετικό πάλι το πρίσμα μέσα από το οποίο έτσι αντιμετωπίζουμε αντίστοιχο το αντικείμενο της τέχνης μας. Ωραία. Τα συναισθήματα που δεχόσουν κατά τη διάρκεια δημιουργικότητας αυτών μπορούσαν να τα ελέγξεις? Γενικά όχι πάντα, αλλά ναι, συνήθως είναι καλό κάπως να διατηρείς μια ψυχραιμία σε ένα επίπεδο, αλλά εγώ συγκεκριμένα θεωρώ και αρκετός άλλος κόσμος, κάπως ταυτίζομαι συναισθηματικά αρκετά με την όποια συνεργασία, όχι με όλους αντίστοιχα, αλλά υπάρχουν συνεργασίες με τις οποίες συνδέομαι πάρα πολύ συναισθηματικά, το οποίο είναι και πολύ ωραίο, αλλά μερικές φορές δυσκολεύει και τα πράγματα, αλλά είναι όντως κάτι με το οποίο μπορείς να συνδεθείς πολύ βαθιά. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μας για σένα, Καλλιρόη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες και για το χρόνο σου. Ελπίζουμε να έχεις απολαύσει και το φεστιβάλ μας μέχρι στιγμής. Ήμασταν από το Ζιζάνιο News στα πλαίσια του 25ου Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και στην 22η Κάμερα Ζιζάνιο. Μας ακούτε στο ραδιόφωνο του Vox 103,3 και μπορείτε να μας βρείτε στο YouTube Zizanio News, στο Facebook Zizanio News και Zizanio Radio, στο blog μας www.wordpress.com και στο Instagram Zizanio News. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.